Οικονομικά θέματα, μια εκπομπή που ακούγεται κάθε Τρίτη αυτή την ώρα στα πλαίσια της σειράς Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός, στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη, και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222, απαντά η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, και σε μισή ώρα και η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα στα πλαίσια των λειτουργικών θεμάτων θα αναφερθούμε στα ευχαριστιακά, σκεύη και άμφια. Καλεσμένος μας είναι ο πλέον επαείων να μας μιλήσει γι' αυτά, ο κύριος Τρίφων Τσομπάνης, καθηγητής του Τμήματος Ποιματικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τομέα Λατρείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης. Κύριε καθηγητά, κύριε Τσομπάνη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Όταν μιλάμε λοιπόν για ευχαριστιακά σκεύη και άμφια, πηγαίνουμε στην Θεία Μετάληψη, σωστά? Ναι, σαφώς. Ξεκινούμε από τα λειτουργικά σκεύη, τα οποία έχουν μια πρακτική, θα λέγαμε, χρηστικότητα στην Θεία Λατρεία. Είναι δηλαδή τα σκεύη αυτά τα οποία, θα λέγαμε, ότι υπηρετούν ή διακονούν το μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου, δηλαδή το Άγιο Ποτήριο, το Άγιο Δισκάριο, η λαβίδα, η λόγχη, ο σπόγκος, ο αέρας, τα άλλα λειτουργικά σκεύη τα οποία και αυτά συνυπηρετούν στην λατρεία, όπως είναι ο επιτάφιος, τα ποτηροκαλύματα, δισκοκαλύματα κτλ. Και βέβαια και στα υπόλοιπα μυστήρια υπάρχει μια μεγάλη γκάμα, θα λέγαμε έτσι, λειτουργικών σκευών, τα οποία υπηρετούν την υπόθεση της σωτηρίας του κόσμου. Να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί είναι πάρα πολλά. Ξέρετε, στο λαό, στο κοινό λαό, όταν μιλάμε για λειτουργικά σκεύη, πριν πάμε στα άμφια, μας έρχεται στο μυαλό κατευθείαν το Άγιο Ποτήριο, έτσι, και η λαβίδα. Είναι αυτό που βλέπουμε έξω, ναι, όταν βγαίνει ο ιερέας. Αλλά δεν είναι μόνο. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Από την πρώτη φάση της ίδρυσης της Εκκλησία θεώρησε ότι πρέπει να οργανώσει τη λατρεία της κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να χρησιμοποιήσει κάποια σκεύη τα οποία πρέπει να έχουν έναν πρακτικό χαρακτήρα, να εξυπηρετούν δηλαδή τις ανάγκες της λατρείας, και κυρίως έτσι ξεκίνησαν τα λειτουργικά μας σκεύη, έχοντας έναν βασικά πρακτικό χαρακτήρα. Το Άγιο Ποτήριο για παράδειγμα, το οποίο με τον καιρό και με τη χρήση του αποκτάγει κάποιους συμβολισμούς, κυρίως όμως υπηρετεί την υπόθεση της Θείας Ευχαριστίας. Το ποτήριο δηλαδή συμβολίζει το ποτήριο που χρησιμοποίησε ο Χριστός στο μυστικό δείπνο για να μεταδώσει στους μαθητές του το αίμα του, όπως και το δισκάριο αντίστοιχα το σώμα του. Αυτά λοιπόν έρχονται μέσα στη λατρεία και παίρνουν έναν χαρακτήρα και συμβολικό και πρακτικό. Οι πατέρες της Εκκλησίας, μιλώντας για τα ιερά σκεύη, πέρα από τον πρακτικό χαρακτήρα και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να είναι κατασκευασμένα κτλ., μας δίνουν πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες. Και στη μακρόχρονη ιστορία, ας πούμε, του Αγίου Ποτηρίου μέσα στη Θεία Λατρεία, βλέπουμε ότι καταρχήν εμφανίζεται ως ξύλινο, με μια επικάλυψη ή άλλου μέσα. Μετά γίνεται μεταλλικό με την πάροδο του χρόνου, από διάφορα μέταλλα, από άργυρο, από διάφορα μέταλλα τα οποία φτάνουν σε κάποια φάση να είναι και επιχρυσωμένα. Ο Άγιος Γερμανός, ο Κωνσταντινούπολος, μιλώντας για το Άγιο Ποτήριο, λέει ότι είναι το ποτήριο εκείνο με το οποίο ο Χριστός έδωκε στους μαθητές του το αίμα του. Η εμφάνιση αυτή των πολλών και διαφορών τύπων που εμφανίστηκε είναι, θα λέγαμε, αποτέλεσμα της ιστορικής εξέλιξης της λατρείας και της χρηστικότητας και της ανάγκης που είχαν οι άνθρωποι ανάλογα με το πλήθος των εκκλησιαζομένων. Κάποτε δηλαδή προφανώς τα ποτήρια ήταν μικρά. Με την πάροδο του χρόνου όμως άρχισε το σχήμα τους και η μορφή τους να διαφοροποιείται.
με βασικό στόχο να το περιεχόμενο είναι όσο το δυνατόν περισσότερο για να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες της κοινωνίας του λαού. Άρα έχουμε, βλέποντας κάποιο ποτήριο, βλέπουμε σε διαφορετικά, καταλαβαίνουμε και περίπου σε ποια χρονική στιγμή χρησιμοποιεί το αυτό, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, από τους πρώτους αιώνες χρησιμοποιήθηκε το Άγιο Ποτήριο, γιατί ήταν ένα βασικό σκεύος. Ενώ δηλαδή, άμα το δεις ξύλινο με γυάλινο μέσα, είναι πρωτοχριστιανικά χρόνια. Των πρώτων αιώνων, έτσι, στην παλαιοχριστιανική λεγόμενη περίοδο, κυρίως μεταξύ του 2ου, 3ου, 4ου αιώνος. Μετά όμως αρχίζει και εξελίσσεται η παρουσία του Άγιου Ποτήριου μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και όπως σας είπα, φτάνουμε και σήμερα ακόμη να έχουμε τα Άγια Ποτήρια τα οποία χρησιμοποιούμε και βλέπουμε ότι σε πάρα πολύ μεγάλες ενορίες θα δούμε Άγια Ποτήρια τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα και εντυπωσιακά. Οι παλιότερες μορφές βεβαίως των ποτηρίων ποικίλουν, άλλοτε ήταν με μικρό στόμιο επάνω σαν ένας μικρός κρατήρας, ας πούμε, άλλοτε είχε και μεγαλύτερο ποδαρικό στη βάση ή μικρότερο, σε κάποια φάση υπήρχαν και λαβές που μπορούσαν οι επίσκοποι ή οι κληρικοί να κρατούν το Άγιο Ποτήριο, άλλοτε ανοιχτοστόμια, άλλοτε πιο κλειστοστόμια πάνω τα χείλη του ποτήριου. Βεβαίως όλα αυτά τα στοιχεία σήμερα που έχουμε τα αντλούμε κυρίως από τις τοιχογραφίες που μας έχουν μείνει. Οι λειτουργικές παραστάσεις, οι παραστάσεις δηλαδή του λειτουργικού εικονογραφικού κύκλου, μας δίνουν ένα πλούτο πληροφοριών από τους πρώτους αιώνες περί του πώς ήταν οι μορφές του Αγίου Ποτηρίου, η μορφή του Αγίου Ποτηρίου. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο, αν έχει διασωθεί τέλος πάντων η πρώτη μορφή του ποτηρίου, ξύλινο με μέσα γυάλινο. Υπάρχουν σε κάποια σχέδια, δεν σώζεται προφανώς σε κάποιο μουσείο, αλλά υπάρχουν κάποια σκαρυφήματα σε παλαιότερα βιβλία, σε παλαιότερες εγκυκλοπαίδειες που μας δείχνουν περίπου το πώς ήταν η μορφή του Αγίου Ποτηρίου. Πάρα πολλές ωραίες περιγραφές μας κάνει στο βιβλίο του «Ο Χριστιανικός Ναός για το τελούμενο αυτό», Κωνσταντίνος Καλίνικος, ο οποίος μας δίνει αρκετές πληροφορίες για την εξέλιξη του ποτηρίου μέχρι και στον αιώνα μας, μέχρι στη δική μας εποχή. Βεβαίως στην πρώτη εκείνη φάση δεν χρησιμοποιούνταν η λαβίδα. Η λαβίδα καθιερώθηκε στην εκκλησία μας μετά τον 8ο-9ο αιώνα. Οι πιστοί δηλαδή κοινωνούσαν απευθείας από το Άγιο Ποτήριο, όπως οι κληρικοί σήμερα, αφού έπαιρναν στα χέρια τους που τα είχαν τοποθετημένα σε σχήμα σταυρού, έπαιρναν το σώμα του Χριστού, μετά περνούσαν από τον πρεσβύτερο ή τον διάκονο και κοινωνούσαν απευθείας από το Άγιο Ποτήριο. Αργότερα, λόγω του πλήθους των εκκλησιαζομένων, λόγω της πληθύσεως, ας πούμε, του χριστιανικού στοιχείου, καθιερώθηκε η λαβίδα για πρακτικούς κυρίως λόγους, αλλά και για να καλύψει πιο γρήγορα τις ανάγκες των εκκλησιαζομένων πιστών που ήθελαν να μεταλάβουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτά, έτσι, εν ολίγης ήταν τα πρώτα στοιχεία που θα μπορούσαμε να έχουμε για το Άγιο Ποτήριο. Πηγαίνοντας τώρα στο Άγιο Δισκάριο, το οποίο είναι ένα από τα δύο σκεύη που εισοδεύονται και στη Μεγάλη Είσοδο. Στη Μεγάλη Είσοδο θα δούμε να εισοδεύεται το Άγιο Δισκάριο μπροστά, ο Άγιος Δίσκος, ο οποίος έχει πάνω του τον Άγιο Άρτο, το σώμα δηλαδή του Χριστού, και το ποτήριο το οποίο έχει τον Νίνο, έτσι, τις προσφορές των ανθρώπων δηλαδή. Ο Δίσκος είναι ένα πιάτο, θα λέγαμε, ένας δίσκος μεγάλος και αβαθής καταρχήν, για να μπορέσει να καλύψει την ανάγκη της προσκομιδής, να βγουν δηλαδή οι μερίδες των αγγελικών τεγμάτων, της Παναγίας, των ζώντων, των τεθνεώτων και την μερίδα του αμνού που ήταν από το κεντρικό σώμα του προσφόρου, της προσφοράς των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν,
προκειμένου να εξυπηρετηθούν αυτές οι λειτουργικές ανάγκες, οι πατέρες καθιέρωσαν τελικά έναν αβαθύ μεταλλικό δίσκο, ο οποίος δεχόταν τις προσφορές των ανθρώπων και προσκομίζονταν ο άρτος εκεί πέρα, ο οποίος ετίθεται πάνω στο δίσκο. Οι πατέρες μιλούν για τον δίσκο αυτό, κυρίως ο Γερμανός και ο Σοφρόνιος και ο Σιμεών Θεσσαλονίκης, ότι ο δίσκος είναι κυκλικός, διότι συμβολίζει τον ουρανό και τον νοητό ήλιο. Βεβαίως όλοι αυτοί οι συμβολισμοί πέρασαν στην θεολογία μας αρκετά χρόνια αργότερα από την πρώτη καθιέρωση αυτών των λειτουργικών σκευών, γιατί πρώτα υπάρχει η χρηστικότητα, η χρήση δηλαδή αυτών των στοιχείων της λατρείας μας, και μετά έρχεται ο συμβολισμός για να καλύψει και να καθιερώσει την ιερότητα αυτών των λειτουργικών σκευών μέσα στη λατρεία. Ο Άγιος Δίσκος είναι αυτός ο οποίος, όπως σας είπα, φέρει το σώμα και το σώμα του Χριστού πάνω του, και στην μεγάλη είσοδο προπορεύεται του ποτηρίου. Η πρακτικότητα της κατασκευής και της χρηστικότητας του Αγίου Δίσκου είναι χαρακτηριστική. Δηλαδή η βάση του Αγίου Δίσκου έπρεπε να είναι πιο μεγάλη από τον δίσκο, το μεταλλικό που χρησιμοποιούσαν, ας πούμε, για την τοποθέτηση των τιμίων δώρων. Και η βάση έπρεπε να είναι πιο μεγάλη, πιο ανοιχτή, ώστε να μπορεί να επικάθεται πάνω στην κεφαλή του διακόνου ή του ιερέως. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που βλέπουμε σε πολλές εικονογραφικές παραστάσεις, οι άγγελοι να φέρουν επί της κεφαλής τον Άγιο Δίσκο. Γιατί ήταν το σώμα του Χριστού και εισοδεύονταν ο βασιλές της δόξης. Υπήρχε παράδοση πάρα πολύ παλαιά και στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, όταν ο βασιλεύς, ο αυτοκράτορας, έφευγε για τη μάχη και γύριζε μετά τον πόλεμο, μετά την εκστρατεία του, εισοδεύονταν στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη μέσα, ως νικητής ή ως νεκρός. Τον τοποθετούσαν πάνω σε μια ασπίδα και οι αξιωματικοί του, οι στρατιώτες του, σήκωναν την ασπίδα ψηλά, έρονταν εις ύψος, όπως λένε οι τυπικές διατάξεις, για να τον βλέπουν όλοι, είτε ως νικητή είτε ως τιμόμενο νεκρό. Αυτή η παράδοση επέδρασε και στη λειτουργική μας τάξη, και έτσι ο Χριστός έρεται εις ύψος για να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να βλέπουν αυτόν που νίκησε τον θάνατο, αλλά παρόλα αυτά οδεύει προς την Αγία Τράπεζα, που είναι ο τάφος του, έτσι, για να ταφεί. Και εκεί πέρα φυσικά από εκεί θα προκύψει και η Ανάσταση του Χριστού και η Ανάσταση των πιστών της Εκκλησίας. Είναι πάρα πολύ ωραία στοιχεία τα οποία οικοδομούν αυτή τη θεολογία γύρω από τα λειτουργικά μας σκεύη, και νομίζω καλό θα είναι σιγά σιγά να μην τα βλέπουμε απλώς ως στοιχεία πρακτικά, αλλά και ως στοιχεία συμβολικά. Μην ξεχνούμε ότι το Άγιο Ποτήριο και ο Άγιος Δίσκος είναι τα στοιχεία εκείνα που θα λέγαμε διακονούν, υπηρετούν τη σωτηρία του κόσμου, τη σωτηρία των ανθρώπων. Και αυτό είναι που προέχει. Όλη η ύλη δηλαδή που υπάρχει στον κόσμο, την οποία μας τη χάρισε ο Θεός, έρχονται οι πιστοί, έρχεται η Εκκλησία, έρχονται οι τεχνίτες της Εκκλησίας και τα αντιπροσφέρουν στον Χριστό, ευχαριστιακά θα λέγαμε, τα σάρκ των σώσει προσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα, τα προσφέρουν ευχαριστιακά ξανά στην Εκκλησία, με απότερο στόχο την σωτηρία του κόσμου, τη σωτηρία του εκκλησιαστικού σώματος. Είναι ωραίες, θα λέγαμε έτσι, ιδέες και σκέψεις οι οποίες τροφοδοτούν τους ανθρώπους μέσα στην ζωή της Εκκλησίας και στηρίζουν και πρακτικά το όλο το λειτουργικό σκηνικό. Να κάνουμε μια μικρή μουσική ανάπαυλα, κύριε καθηγητά, λίγο να ξεκουραστείτε και συνεχίζουμε. Βεβαίως. Ευχαριστώ.
παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στα λειτουργικά θέματα σήμερα κάνουμε λόγο για τα ευχαριστιακά σκεύη καταρχάς και αργότερα και για τα άμφια με τον καθηγητή Τρίφωνα Τσομπάνη. Κύριε καθηγητά, ακροατής ρωτάει, ο αέρας τι είναι που έχουμε ακούσει? Ναι, είναι ένα άμφιο το οποίο είναι από ύφασμα με το οποίο η ιερεύς καλύπτει τα τίμια δώρα. Είναι μεγαλύτερων διαστάσεων από τα δισκοκαλύματα και τα υπόκαιροκαλύματα, δηλαδή τα άμφια αυτά τα οποία καλύπτουν το Άγιο Δισκάριο και το Άγιο Ποτήριο. Είναι από λεπτό ύφασμα, μαρτυρείται ο όρος αέρας ή πέπλος ή καταπέτασμα όπως λεγόταν, συμβολίζει κυρίως κατά τους πατέρες το ύφασμα εκείνο, τη συνδόνα εκείνη με την οποία τήληξε ο Ιωσήφ το σώμα του Ιησού, έτσι τουλάχιστον αυτή την ερμηνεία μας δίνει ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινούπολος. Είναι λοιπόν το ύφασμα το οποίο καλύπτει τα τίμια δώρα πάνω στην Αγία Τράπεζα και στην Μεγάλη Είσοδο βλέπουμε ότι το φέρει ο ιερέας επί των ώμων του. Το να το πεις πέπλο ή καταπέτασμα το καταλαβαίνω. Γιατί καθιερώθηκε όμως ως αέρας η λέξη αυτή? Ως αέρας. Εδώ λοιπόν έχουμε την πρακτική χρησιμότητα του αμφίου αυτού. Στην αρχαία παράδοση, δηλαδή στην πρώτη εκκλησία και ιδιαίτερα σε περιοχές που ήταν πάρα πολύ θερμές όπως η Αίγυπτος, η Αλεξάνδρεια κτλ. Υπήρχε κίνδυνος καθώς τα τίμια δώρα και κυρίως το Άγιο Ποτήριο ήταν πάνω στην Αγία Τράπεζα να πέσουν μέσα έντομα. Έτσι λοιπόν οι ιερείς επινόησαν έναν τρόπο να έχουν κάποια υφάσματα με τα οποία τα παιδιά του ιερού, οι υποδιάκονοι ή οι αναγνώστες έδιωχναν τα έντομα μέσα από το χώρο του ιερού δήματος. Έτσι κάπως εξελίχθηκε ο αέρας, όπως και τα εξαπτέρυγα τα οποία έχουμε. Είχαν μια παράλληλη, θα λέγαμε έτσι, χρήση. Τα εξαπτέρυγα, ας πούμε, ήταν κοντάρια πάνω στα οποία τοποθετούσαν, είχαν καρφωμένα, ας πούμε, δεμένα τέτοια υφάσματα ή είχαν φτερά παγωνιών, ώστε τα κουνούσαν πάνω από την Αγία Τράπεζα και έφευγαν τα έντομα. Και ο Άγιος Γερμανός λέει όπως μη εγχρύπτονται, για να μην πέφτουν δηλαδή τα έντομα μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Στη φάση του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, όταν γίνεται η απαγγελία του συμβόλου της πίσωσης του πιστεύω δηλαδή, βλέπουμε ότι ο ιερέας σηκώνει τον αέρα που έχει σκεπασμένα τα τιμία δώρα και απαγγέλει και αυτός και όλος ο λαός το πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, την ομολογία της πίστεως. Παράλληλα όμως το βλέπουμε να κινεί τον αέρα πάνω από τα τίμια δώρα ώστε να αποφευχθεί το μοιραίο, δηλαδή να μην πέσουν έντομα μέσα στην Αγία Τράπεζα. Αυτές οι πράξεις σήμερα βεβαίως έχουν λάβει ένα συμβολικό χαρακτήρα. Όμως η βασική τους, θα λέγαμε έτσι, ιστορική εξέλιξη ήταν καθαρά λόγοι πρακτικοί της Εκκλησίας. Και επειδή ακριβώς τα κουνούσαν πάνω από τα τίμια δώρα, θα λέγαμε ότι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ένα κύμα αέρος πάνω από τα τίμια δώρα για να μην έχουμε κάποιο απρόοπτο, ας πούμε, με τα έντομα που υπήρχαν μέσα στο ναό, καθιερώθηκε και η ονομασία του ως αέρας. Έτσι. Mm-hmm. Πρακτικοί λόγοι είναι βασικά όλα τα λειτουργικά μας σκεύη έχουν ένα καθαρά πρακτικό χαρακτήρα. Οι πατέρες μας που καθιέρωσαν τη Θεία Λατρεία ήταν άνθρωποι του κόσμου, ήταν άνθρωποι της ζωής, ήξεραν να αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα τα οποία ανέκυπταν προφανώς κατά το τελετουργικό τους, κατά την τελετουργία των ιερών μυστήριων. Και έτσι προσπαθούσαν να βρουν λύσεις οι οποίες ήταν πρακτικότατες. Με τον ίδιο τρόπο εξελίχθηκαν και τα εξαπτέρυγα τα οποία έχουμε σήμερα. Τα εξαπτέρυγα, για παράδειγμα, που είχαν τον ίδιο ακριβώς πρακτικό λόγο να αποσωβούν τα έντομα από τον χώρο του Ιερού Δήματος και της λατρείας γενικότερα, είχαν και αυτά την ίδια χρήση. Σήμερα βέβαια τα βλέπουμε ως μεταλλικά. Αλλά υπήρχαν και ξύλινα. Υπήρχαν και εξαπτέρυγα τα οποία ήταν απλώς κοντάρια που πάνω είχαν προσαρτημένα υφάσματα,
υπήρχαν άλλα εξαπτέρυγα τα οποία ήταν ένα κοντάρι που πάνω είχε δύο ελάσματα και καθώς τα κουνούσαν έκαναν και θόρυβο κιόλας προκειμένου να διώξουν τα έντομα με ένα πιο δυνατό τρόπο θα λέγαμε. Από την πρώτη χρήση αυτών των μεταλλικών ελασμάτων φτάσαμε σήμερα στα μεταλλικά εξαπτέρυγα, τα οποία βέβαια με τον καιρό, γιατί άλλαξαν και εποχές, δεν αντιμετωπίζουμε τώρα τα ίδια προβλήματα με ζωήφια και έντομα μέσα στο χώρο του ναού, υπάρχουν άλλοι τρόποι να τα αποδιώξουμε, άρχισαν να παίρνουν συμβολικό χαρακτήρα, ότι συμβολίζουν τις αγγελικές δυνάμεις. Γι' αυτό βλέπουμε πάνω στα εξαπτέρυγα την μορφή των αγγέλων. Αυτός είναι ο πιο ωραίος συμβολισμός, θα λέγαμε, ότι οι αγγελικές δυνάμεις πλέον δορυφορούν την λατρεία και υπηρετούν το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων και υπηρετούν στη Θεία Ευχαριστία, διεκονούν στην Ευχαριστία δηλαδή. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε σήμερα ότι αυτός ο συμβολισμός, ότι τα εξαπτέρυγα συμβολίζουν τις αγγελικές δυνάμεις, θα λέγαμε ότι έχει παρεκκλίνει πολύ τις πορείες του, γιατί βλέπουμε δυστυχώς τα εργαστήρια των εκκλησιαστικών σκευών να βάζουν πάνω στο κέντρο των εξαπτερίγων τη μορφή του Αγίου Νικολάου, της Αγίας Βαρβάρας, όποιο Αγίου συμπαθεί περισσότερο η ιερεύση, ο επίτροπος που κάνει την παραγγελία. Όμως καλό θα είναι να επανέλθουμε σε αυτή την πράξη. Δηλαδή, προλάβατε την ερώτησή μου, κύριε καθηγητά. Ήθελα να σας ρωτήσω αν όντως έχουμε παρεκτραπεί με όλα αυτά και το απαντήσατε ότι έχουμε παρεκτραπεί. Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η παρεκτροπή που μας βγάζει λίγο έξω από το συμβολισμό. Ούτως ή άλλως πρακτικά σήμερα τα εξαπτέρυγα δεν έχουν κάποιο λόγο υπάρξεως. Τα κρατήσαμε όμως ως λάβαρα της νίκης, γιατί τα περιφέρουμε στην μεγάλη είσοδο, στις λιτανίες που κάνουμε γενικότερα, στη μικρή είσοδο προπορεύονται του Αγίου Ευαγγελίου και των Τιμίων Δώρων. Όπως και στις λιτανίες δίνουν ένα πανηγυρικό χαρακτήρα και θυμίζουν λίγο τα λάβαρα των πρώτων Βυζαντινών χρόνων, ας πούμε, που συμμετείχαν έτσι πολύ πανηγυρικά στη Θεία Ευχαριστία. Σήμερα όμως, εφόσον η Εκκλησία καθιέρωσε με τα χρόνια, έδωσε ένα συμβολικό νόημα σε αυτά, καλό είναι να τηρούμε αυτόν τον συμβολισμό. Και όταν λέμε εξαπτέρυγο, να εννοούμε εξαπτέρυγο, δηλαδή να έχουμε μια αγγελική μορφή και όχι τη μορφή του Αγίου Ραφαήλ, ας πούμε, του Αγίου Νικολάου. Είναι πράγματα τα οποία βέβαια θα πρέπει η Εκκλησία ίδια να επιμεληθεί και να δώσει κατευθύνσεις στους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τις λειτουργικές τέχνες, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τουλάχιστον τον συμβολισμό αυτών των ιερών πραγμάτων μέσα στη λατρεία μας. Και αυτό είναι απόκειται επομένως στην δίκη της Εκκλησίας, στον εκάστοτε επίσκοπο. Ακριβώς. Πώς θα διαμορφώσει στην περιοχή του και πώς θα διδάξει τον λαό τι ακριβώς έτσι συμβαίνει. Και αυτό μας είπατε τώρα για τα εξαπτέρυγα και για το συνδόνι και για το, συγγνώμη, και για τον αέρα το ίδιο. Και ο αέρας είναι πλέον συμβολικό σαν στοιχείο, έτσι, σε περιοχές φυσικά, που δεν έχουν... Φυσικά και η μετεξέλιξη του αέρα, δηλαδή μέσα στην εκκλησία μας από τον 5ο-6ο αιώνα και μετά παρατηρούμε και την παρουσία του αέρα, κυρίως στη Μεγάλη Είσοδο, αλλά και την παρουσία του επιταφείου. Αυτό που εμείς σήμερα ως επιτάφιο περιφέρουμε τη Μεγάλη Παρασκευή ήταν η μετεξέλιξη του αέρος, δηλαδή έγινε ο αέρας σε μεγαλύτερο σχήμα, σε μεγαλύτερο μέγεθος, που είχε πάνω πλέον το σώμα του νεκρού Χριστού από την αποκαθήλωση. Και βεβαίως στην πρώτη φάση, στην παλαιοχριστιανική περίοδο, όπου ακόμη τα τέμπλα ήταν πολύ χαμηλά, περίπου στο ύψος του ενός μέτρου, ένα 10-20, δεν υπήρχαν δηλαδή εικόνες του τέμπλου που να εμποδίζουν τη θέα των τελουμένων μέσα στο Ιερό Βήμα, υπήρχε το κυβόριο πάνω στην Αγία Τράπεζα, ένα σκέπασμα, δηλαδή μια κατασκευή που στηρίζονταν σε 4 κολόνες, από πάνω υπήρχε ένα κάλυμα σαν ουρανός και από γύρω γύρω, δηλαδή στα πλευρικά θα λέγαμε του κυβορίου, υπήρχαν οθόνες αέρες σε μεγάλο μέγεθος,
για να κρύβουν την θέα των τελουμένων από τους πιστούς ή και τους μη πιστούς που έμπαιναν στο ναό και δεν έπρεπε να δουν τα τελούμενα, γιατί ή θα μπορούσαν να σκανδαλιστούν ή θα μπορούσαν να κάνουν σκέψεις οι οποίες θα ήταν εφάμαρτες. Έτσι λοιπόν αυτή η μετεξέλιξη του αέρα σε ένα ύφασμα μεγάλου σχήματος το οποίο θα προσέφερε αυτές τις υπηρεσίες στη λατρεία καθιερώθηκε με την πάροδο του χρόνου ως ο επιτάφιος, αυτός που, που εισοδεύουμε τη Μεγάλη Παρασκευή. Και βέβαια μέχρι τον 14ο περίπου αιώνα, 15ο, ο επιτάφιος υπήρχε στο ναό μέσα, στο Ιερό Βήμα και τυλίγονταν σε μικρό σχήμα και μεταφέρονταν κατά τη Μεγάλη Είσοδο. Σε λειτουργικές παραστάσεις που έχουμε βέβαια, που είναι, χρονολογούνται από το 1300 περίπου, 1310 και μετά, έχουμε την μεταφορά του επιταφείου στην Θεία Λειτουργία. Μαζί με τα Τίμια Δώρα, μαζί με το Χερνικό Ξέστο που χρησιμοποιούσαν για την πλήση των χειρών οι ιερείς ή οι αρχιερείς όταν λειτουργούσαν, όλα τα στοιχεία αυτά εισοδεύονταν. Αυτό βεβαίως προϋπέθεται μια ζωντανή λειτουργική κοινότητα και κυρίως μια πολυάνθρωπη κοινότητα όπου συλλειτουργούσαν και πολλοί ιερείς. Όταν, για παράδειγμα, έχουμε να κάνουμε σε μια μικρή ενορία, σε ένα μικρό χωριό, να τελέσουμε αυτά όλα τα τελειτουργικά δρόμενα, εκεί πέρα δεν υπήρχε δυνατότητα εισοδεύσεως όλων αυτών των στοιχείων. Ο ιερέας περιορίζονταν μόνο στο δισκάριο και στο Άγιο Ποτήριο. Επί των νόμων του τον αέρα με τον οποίο αφού απέθετε τα τίμια δώρα πάνω στην Αγία Τράπεζα μετά τη Μεγάλη Είσοδο τα σκέπαζε για να προφυλάσσονται όπως είπαμε από διάφορα ζωήφια και έντομα που κυκλοφορούσαν μέσα στο ναό. Στις ιεραποστολές, κύριε καθηγητά, εκεί που κυρίως στην Αφρική που είναι ζεστό το κλίμα, ενδεχομένως να έχει πρακτική σημασία εκεί και σήμερα. Πραγματικά, εκεί πραγματικά έχει έναν ουσιαστικό ρόλο και ο αέρας και όλα τα άλλα λειτουργικά σχέδια και τα ποτιεροκαλύματα, τα δισκοκαλύματα, τα οποία και αυτά είναι υφασμάτινα σε σταυροειδές σχήμα, έχουν στο κέντρο τους ένα σταυρό και μπορούν να καλύπτουν άνετα και το Άγιο Ποτήριο και το Άγιο Δισκάριο. Το Άγιο Δισκάριο βέβαια καλύπτεται πρώτα με τον αστερίσκο. Ο αστερίσκος είναι ένα μεταλλικό έλασμα, κυρτό, σε σταυροειδή συνήθως μορφή, που τίθεται πάνω στο Άγιο Δισκάριο για να δώσει τη δυνατότητα να καλύπτεται καλύτερα ο Άγιος Άρτος, ώστε το δισκοκάλυμα να μην ακουμπάει πάνω στο σώμα του Χριστού. Έτσι λοιπόν μπήκε στη χρήση περίπου από τον 11ο-12ο αιώνα, απέκτησε και αυτό τον συμβολισμό του, δηλαδή κατά τους πατέρες συμβολίζει το στερέωμα του ουρανού ή τον αστέρα, επειδή είναι σταυροειδής, τον αστέρα που στάθηκε πάνω από το σπήλαιο, τον αστέρα των μάγων δηλαδή. Και μάλιστα ο ιερεύς όταν τοποθετεί πάνω στο δισκάριο τον αστερίσκο λέει «και ιδού αστήρ έστι πάνω ούιν το πεδίον». Έτσι, όλοι αυτοί οι συμβολισμοί έρχονται αργότερα όπως είπαμε, αλλά ο λόγος της χρήσης του ήταν κυρίως πρακτικός και νομίζω και σήμερα ακόμα εξυπηρετεί αυτές τις λειτουργικές ανάγκες. Μάλιστα. Μια μικρή διακόπη και συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 3:30. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Κύριε Τσομπάνη, να προχωρήσουμε γιατί εκτός από αυτά που τα βλέπουμε είναι και άλλα που δεν βλέπουμε, έτσι, και μας έχετε κάνει ήδη αναφορά. Λαβίδα, σπόγκος, έτσι. Για πέστε μας και γι' αυτά. Η λαβίδα, μας είπατε ότι καθιερώθηκε πρακτικά κάποια στιγμή. Περίπου συναντάται στην λατρεία μας από τον 7ο αιώνα και μετά.
Σήμερα βέβαια το γνωρίζουμε, είναι το γνωστό κουχλιάρι, το κουταλάκι δηλαδή, με το οποίο κοινωνούν οι πιστοί. Η λέξη όμως λαβίδα δεν έχει καμιά σχέση με το κουχλιάριον. Η λέξη λαβίδα είναι γνωστή από την Παλαιά Διαθήκη, καθώς αναφέρεται ότι ένα από τα Σεραφείμ έβαλε τον άνθρακα του πυρός από που πήρε από το θυσιαστήριο, το πρόσφερε στον Ισαΐα, το έβαλε στο στόμα του Ισαΐα για το καθαρισμό των αμαρτιών του. Μέχρι τον 7ο αιώνα και ως τον 10ο ακόμα, οι πιστοί, όπως σας είπα, κοινωνούσαν χωριστά τον Άγιο Άρτο με τη λαβίδα των χειρών του ιερέα. Δηλαδή τα δύο δάχτυλα του ιερέα ήταν ακριβώς η λαβίδα. Και έχουμε περιγραφές τες των δαχτύλων λαβές, ότι με τις λαβές των δαχτύλων κοινωνούσαν τους ανθρώπους. Και από το Άγιο Ποτήριο έπαιρναν ένας-ένας, περνούσαν και έπαιρναν το αίμα του Χριστού. Όμως επειδή παρατηρήθηκαν σε πολλές περιπτώσεις που κοινωνούσαν γέροντες ή ασθενείς ή βρέφοι αργότερα, επέβαλαν αυτή την αλλαγή του τρόπου της μετάληψης με τη χρήση της σημερινής λαβίδας, δηλαδή το κουταλάκι που συντηρεί απλώς από την αρχαία πράξη το συμβολισμό του, λέγεται λαβής, ενώ δεν είναι λαβίδα, έτσι. Και βέβαια όλος αυτός ο προβληματισμός που ανακοινήθηκε στον αιώνα μας και ιδιαίτερα στις μέρες μας σχετικά με τη μετάδοση των ασθενειών αγγίζει τα όρια της ασεβίας, έτσι, γιατί έχουμε παραδείγματα Αγίων και ανθρώπων που και την καθημερινή μας εμπειρία από την Εκκλησία, ότι με το τίμιο σώμα και το τίμιο αίμα του Χριστού δεν μεταδίδονται ασθένειες, έτσι. Αυτό δείχνει μια αδυναμία πίστης ίσως των ανθρώπων της εποχής μας, αλλά καλό θα είναι κάπου να ελέγχουμε τις σκέψεις μας και να γνωρίζουμε και την ιστορία λίγο της Εκκλησίας μας, ότι δεν ήταν τα πράγματα έτσι όπως τα ξέρουμε σήμερα και έτσι όπως τα αποδεχόμαστε, αλλά υπήρχε μια εξέλιξη, γιατί οι πατέρες είχαν τη σοφία να αντιμετωπίσουν ποιμαντικά όλα αυτά τα προβλήματα. Ένα άλλο σκεύος, τα λέγαμε, της λατρείας είναι η λόγχη. Είναι ένα μικρό αντικείμενο που βασικά είναι ένα μαχαιράκι. Ένα μαχαίρι με το οποίο τέμνονται, κόβονται οι μερίδες δηλαδή από το πρόσφορο προκειμένου να γίνει η προσκομιδή των τιμίων δώρων. Πήρε όμως την μορφή λόγχης για να δώσει ακριβώς αυτόν τον συμβολισμό της λόγχης που κέντησε την πλευρά του Χριστού και από εκεί πέρα ουσιαστικά εξεπήγασε η σωτηρία του κόσμου. Έτσι. Οι λόγχες καλό είναι να έχουν αυτήν την μορφή, αλλά να έχουν και τη χρηστικότητα, γιατί σήμερα συνήθως οι ιερείς όταν θέλουν να προσκομίσουν τα τίμια δώρα χρησιμοποιούν ένα απλό μαχαίρι για την προετοιμασία των δώρων. Γιατί για το λόγο ότι η λόγχη δεν κόβει, δεν είναι μαχαιρίδιο δηλαδή, δεν τέμνει. Προφανώς χρειάζεται αυτά να τα εκ των προτέρων, να τα απαιτήσουμε από τους κατασκευαστές, ώστε να έχουν και το συμβολικό χαρακτήρα της λόγχης και τη μορφή της λόγχης, αλλά να έχουν και την πρακτικότητα, να μπορούν δηλαδή να κόψουν οι ιερείς και να κάνουν σωστά την δουλειά τους. Και εδώ έχουμε δηλαδή ξεφύγει. Ναι, δυστυχώς έχουν ξεφύγει σε πολλά, γιατί ξεχνούμε και κρατούμε ίσως τους συμβολισμούς, αλλά δεν μένουμε καθόλου στην πρακτικότητα αυτών των πραγμάτων. Όπως ας πούμε στα δισκοκαλύματα και τεπότυροκαλύματα που αναφέρθηκα και προηγουμένως, η χρήση τους είναι τελείως πρακτική για να καλύπτουμε τα τίμια δώρα. Όμως, οι πατέρες έδωσαν και έναν άλλο συμβολισμό με την πάροδο του χρόνου. Τα καλύματα αυτά συμβολίζουν τα εντάφια σπάργανα του Χριστού. Ένας πάρα πολύ ωραίος συμβολισμός, τον οποίο όμως με τον καιρό τείνουμε να τον καταργήσουμε, τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα που βλέπουμε συχνά και στις τηλεοράσεις και σε φωτογραφικά έτσι, ρεπορτάζ. Βλέπουμε αντί για υφασμάτινο κάλυμα του Αγίου Ποτηρίου και του Αγίου Δισκαρίου κάτι μεταλλικά καλύματα σαν τρούλι πάνω από το δισκάριο και το Άγιο Ποτήριο, που και καταργούν τον ωραίο αυτό συμβολισμό των πατέρων, αλλά και δεν έχουν και μια αισθητική. Είναι στοιχεία τα οποία μετά τον 16ο αιώνα
εισέβαλαν πάρα πολύ δυναμικά στην ελληνική πραγματικότητα, από τη Ρωσία κυρίως. Ο 16ος αιώνας ήταν ένας αιώνας πλούτου για τη Ρωσία. Ανακάλυψαν τη χρήση του ασημιού και του χρυσού και έτσι τα πάντα άρχισαν να επαργελώνονται και να επιχρυσώνονται. Και όχι μόνο αυτό, έφτασαν και σε σημεία τα οποία να καταργούν ακόμα και βασικά συμβολικά στοιχεία από τη λατρεία μας. Από εκεί λοιπόν μας ήρθαν, η πρώτη παράσταση μάλιστα λειτουργική που έχουμε είναι του 16ου αιώνα, στη Μονή Φιλανθρωπινών, στα Γιάννενα. Τα Γιάννενα είχαν άμεση σχέση με τη Ρωσία, γιατί χρησιμοποιούσαν, υπήρχαν εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐες, και έτσι η επίδραση η ρωσική πέρασε στην πόλη των Ιωαννίνων, που είχε πολλούς αργυροχρυσοχοΐους, που κατασκεύαζαν λειτουργικά σκεύη και φυσικά αντέγραφαν ό,τι έβρισκαν στη Μόσχα. Από τότε λοιπόν άρχισε να επηρεάζεται η αισθητική των νεοελλήνων και αντιγράφαμε ό,τι μας άριζε από την ρωσική πραγματικότητα. Ό,τι μας γυάλιζε στην ουσία, κύριε καθηγητά. Και είναι λίγο έτσι πολύ παρατραβηγμένα αυτά. Έχω δει σκεύη δηλαδή λειτουργικά με τα καλύματα αυτά από πάνω που είναι και πάρα πολύ αντιαισθητικά. Ιδιαίτερα οι Ρώσοι που θέλουν να δείξουν τον πλούτο, τη χλυδή, την πολυτέλεια, την οικονομική τους ευμάρεια, φτιάχνουν λειτουργικά σκεύη τα οποία είναι και δύσχρηστα. Είδα δηλαδή στην λειτουργία που είχε κάνει ο Πατριάρχης Μόσχα στην Αθήνα ένα Άγιο Ποτήριο το οποίο είχε ύψος περίπου 55 με 60 πόντους, το οποίο βέβαια δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ο Πατριάρχης, και όταν ήταν να βγει έξω να κοινωνήσει το λαό, το πίμνιο, ως πατέρας, δεν μπορούσε να το σηκώσει και το έδωσε στο διάκονο. Και ο διάκονος θα πρέπει να είναι και λίγο έτσι γεροδεσμένος για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο έργο, ναι, στο έργο αυτό. Βλέπετε ότι καμιά φορά η δική μας λογική μας εκθέτει απέναντι στους ανθρώπους και κυρίως μας εκθέτει απέναντι στην ιστορία των πραγμάτων. Είναι πάρα πολύ ωραία η ιστορία αυτή να τη διατηρήσουμε και να τη διδάξουμε και να κρατήσουμε το σεβασμό. Έχουμε σήμερα πάρα πολλά δείγματα λειτουργικών σκευών στις τοιχογραφίες, στα μοναστήρια μας, στα αγιορείτικα, στα μετεωρείτικα μοναστήρια. Μπορούμε να βρούμε πάρα πολύ ωραία δείγματα λειτουργικών σκευών και να τα αντιγράψουμε. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να αντιγράφουμε συνεχώς λειτουργικά σκεύη από τη Μόσχα και να μην μπορούμε να αντιγράψουμε λειτουργικά σκεύη από τους δικούς μας παλαιούς ναούς, που είχαν μια, πώς το λέγαμε, μια καλεσθησία, ένα γούστο οι άνθρωποι όταν έφτιαχναν. Δεν χρειάζεται να έχουμε ένα ποτήρι 60 πόντους με να χωράει μέσα, ας πούμε, 3 κιλά θεία κοινωνία για να κοινωνήσουν τον κόσμο. Η παράδοσή μας από τις τοιχογραφίες μας διδάσκει ότι μπορούσαν σε μια λειτουργία να έχουμε και 5 ποτήρια, τα οποία τα εισόδευαν στη μεγάλη είσοδο, και 3-4 δίσκους, ώστε να καλύψουμε όλες τις λειτουργικές ανάγκες, ας πούμε, σε ένα μεγάλο νεό στην Κωνσταντινούπολη, για παράδειγμα. Υπήρχαν πάρα πολύ εύκολες και έξυπνες λύσεις. Δεν χρειαζόταν από ένα ποτήριο να κοινωνήσουν όλοι οι άνθρωποι. Ούτως ή άλλως το σώμα και το αίμα του Χριστού που υπήρχε σε όλα τα Άγια Ποτήρια ήταν εκ του αυτού ποτήριου, ξενός ποτήριου πάντες, να μεταλαμβάνουμε, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Λόγοι πρακτικοί λοιπόν έδωσαν στους πατέρες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν πολλά Άγια Ποτήρια και δισκάρια μέσα σε μια θεία λειτουργία. Καλό είναι να το κρατήσουμε αυτό και δεν χρειάζεται να έχουμε λειτουργικά σκεύη, ποτήρια, ας πούμε, ή δισκάρια τα οποία είναι επισμαλτωμένα, και καθώς πάει ο διάκονος ή ο ιερεύς να απομάξει το Άγιο Δισκάριο να μένουν στις χαράξεις του των σμάλτων μαργαρίτες, ή τα ποτήρια να μην έχουν επάνω στο στόμιο, πάνω στο χείλος του ποτηρίου, να μην έχουν διακοσμητικά εχάρακτα, γιατί μπορούν να μένουν εκεί πέρα και μαργαρίτες και αίμα Χριστού, καθώς κοινωνάει ο ιερεύς. Όταν λέτε και μαργαρίτες, τι εννοείτε? Είναι τα ψίχουλα, θα λέγαμε έτσι, από τον Άγιο Άρτο. Άλλη μια ορολογία που δεν είναι γνωστή. Ναι. Τα οποία αυτά, οι μαργαρίτες, τα ψίχουλα δηλαδή, υπάρχει ένα ειδικό εργαλείο για να τα μαζεύεις, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι ο σπόγκος. Ο σπόγκος.
που χρησιμοποιείται για, για τον καθαρισμό, όπως λέμε, για την απόμαξη, όπως λέμε, του Αγίου Ποτηρίου, και να συγκρατεί και την υγρασία, θα λέγαμε, των λειτουργικών σκευών. Και είναι από πραγματικό σφουγγάρι ή είναι από τρίχες? Όχι, όχι, είναι από αυθεντικό σφουγγάρι, φυσικό σφουγγάρι δηλαδή, το οποίο το επεξεργάζονται στα εργαστήρια. Και όπως σας είπα, έχει τον πρακτικό του χαρακτήρα, να απομάξει, να καθαρίσει δηλαδή το Άγιο Ποτήριο μετά την κατάλυση και να συγκρατεί και την υγρασία, αλλά παράλληλα οι πατέρες μας δίνουν και μια συμβολική, έτσι, ερμηνεία. Είναι ο σπόγκος με τον οποίο κατά τη Σταύρωση πότισαν τον Χριστό με χολή και ξύδι όταν είπε το διψώ. Σήμερα τον σπόγκο, ή μούσα όπως το λένε μερικοί, είναι πεπλατισμένο, δηλαδή δέχεται μια επεξεργασία ως ένα πολύ λεπτό σφουγγάρι, αλλά οι παλιότερες γενιές των ιερέων χρησιμοποιούσαν φυσικό σφουγγάρι, ακατέργαστο θα λέγαμε, το οποίο το έκοβαν ανάλογα με τις ανάγκες και το μέγεθος του Αγίου Ποτηρίου και το χρησιμοποιούσαν για να κάνουν την εργασία αυτή του καθαρισμού του Αγίου Ποτηρίου. Και από ό,τι γνωρίζω, παραγγέλνουν ιερείς φυσικό έτσι σφουγγαράκι, υπάρχει στην Κάλυμνο στους φουγγαράδες ακόμα. Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς, έτσι. Ναι. Πάμε παρακάτω, γιατί περνάει ο χρόνος και έχετε να μας πείτε κι άλλα που δεν έχετε πει ακόμα. Τι άλλο θα θέλατε να πούμε τώρα? Δεν ξέρω από τα σκεύη αν έχετε τελειώσει, ναι. Να πούμε λίγο για το ορτοφόριο, που είναι ένα μεταλλικό ή ξύλινο σκεύος. Είναι σε ομοίωμα ναού, ναίδι, όσχημο όπως λέμε, το οποίο είναι τοποθετημένο πάνω στην Αγία Τράπεζα και χρησιμοποιείται για τη φύλαξη των τιμίων δώρων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τοποθετεί το άρτος της Μεγάλης Πέμπτης, της λειτουργίας της Μεγάλης Πέμπτης, ο οποίος αποξηραίνεται και χρησιμοποιείται για τη μετάληψη των ασθενών ή ανθρώπων που δεν είναι δυνατόν να είναι παρόντες στο ναό ή ακόμη και των μελοθανάτων. Ανά πάσα στιγμή δηλαδή να μπορεί ο ιερεύς να καλύψει μια τέτοια ανάγκη ενός πιστού που θέλει να κοινωνήσει για κάποιον λόγο. Παλιότερα είχε τη μορφή ξύλινου περιστεριού ή μεταλλικού περιστεριού και ήταν κρεμασμένο επάνω στην κορυφή του, μάλλον στο κέντρο του Κηβορίου, ήταν ακριβώς πάνω από την Αγία Τράπεζα, όταν και λεγόταν Περιστερά. Γιατί είχε όταν το περιστέρι, ήταν συμβολικό του Αγίου Πνεύματος? Ναι, 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 έτσι είχαν αυτόν τον συμβολισμό, το Άγιο Πνεύμα, που βρισκόταν ακριβώς πάνω από την Αγία Τράπεζα, αλλά έφερε μέσα και τη Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όταν όμως καταργήθηκαν τα κυβόρια, χρησιμοποιήθηκε το αρτοφόριο, το ξύλινο, το οποίο είναι, θα λέγαμε, αυτή η παρακαταθήκη του Αγίου Άρτου πάνω στην Αγία Τράπεζα για τις ανάγκες της κοινωνίας των πιστών όλο το χρόνο. Γιατί καταργήθηκαν τα κυβόρια, ποια ήταν η κοινωνική αιτία γι' αυτό? Γιατί μετά τον 6ο αιώνα, 6ο-7ο αιώνα, άρχισαν να δημιουργούνται τα τέμπλα. Τα τέμπλα σηκώνονταν με την παρόδο του χρόνου, ενώ δηλαδή στην αρχή, στην Παλαιοχριστιανική, μέχρι τον 6ο αιώνα, την Παλαιοχριστιανική περίοδο, είχαμε τα χαμηλά τέμπλα και πάνω απλώς μικρές τοποθετημένες εικόνες. Μετά άρχισαν να πληθαίνει ο κόσμος, οι πατέρες πίστευαν ότι δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί πλέον το ποιος έμπαινε και το ποιος έβγαινε σε έναν ναό, οπότε άρχισαν να μεγαλώνουν οι εικόνες, να μπαίνουν κιονίσκοι, κολονάκια δηλαδή, πάνω στο τέμπλο που υπήρχε, στο χαμηλό τέμπλο, μετά να μπαίνουν οι εικόνες, να μπαίνουν ή βίλα, να μπαίνουν κουρτίνες δηλαδή από πίσω, ώστε να κόβεται η θέα των τελουμένων μέσα στην Αγία Τράπεζα. Οπότε όταν το τέμπλο πια σηκώθηκε και πήρε σχεδόν τη μορφή που έχει σήμερα, δεν χρειαζόταν να υπάρχει το κυβόριο, το οποίο εξυπηρετούσε αυτές τις λειτουργικές ανάγκες, πρακτικές ανάγκες. Προφύλασε δηλαδή το μυστήριο από τα μάτια των ανθρώπων και κυρίως των αβάπτιστων ανθρώπων που έμπαιναν κρυφά μέσα στους ναούς να παρακολουθήσουν τα μυστήρια. Και η Εκκλησία, φοβούμενη όχι ότι θα γίνει κάτι με το μυστήριο, αλλά ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να κάνουν σκέψεις οι οποίες θα ήταν βέβαιλες για αυτούς και θα μαύρωναν την ψυχή τους, από φιλανθρωπία δημιούργησε αυτό το
το κτίσμα, ας πούμε, ήταν και κτιστό ήταν, αλλά και ξύλινο πολλές φορές, για να καλύψει αυτήν την ανάγκη που υπήρχε την εποχή εκείνη. Κύριε καθηγητά, αυτό από την εμπειρία μου, εδώ στην Μεγαλούπολη, την Αθήνα που ζω, δεν ξέρω τι γίνεται αλλού, δεν τηρείται πλέον, γιατί το λέω αυτό, έχουμε σχολεία που είναι μεικτά, με παιδιά που έχουν έρθει μετανάστες και είναι στο θρήσκευμα μουσουλμάνοι. Σε κάποιους εκκλησιασμούς, ναι, ναι, τα μουσουλμανόπουλα μπαίνουν μέσα στο ναό. Ναι, και μάλιστα πολλές φορές από μαρτυρίες δασκάλων έχουν βλέπουν και τα άλλα παιδάκια και θέλουν να πάνε να κοινωνήσουν. Βέβαια δεν τα αφήνουν, αλλά μετέχουν και βλέπουν όλα αυτά τα οποία τότε ήταν απαγορευμένα. Ναι, 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 αυτό συμβαίνει δυστυχώς. Αλλά είναι προβλήματα που θα πρέπει κάποτε η Εκκλησία να τα δει με ένα πρίσμα έτσι ποιμαντικής ευθύνης και ποιμαντικής αγάπης. Πώς θα λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Και είναι και θέμα κατήχησης του λαού, βέβαια, να ξέρουμε πού μπαίνουμε και τι ζητάμε. Έτσι, ποιες είναι οι προϋποθέσεις μετοχής μας στη λατρεία. Εδώ είναι θέμα εκπαιδευτικών, βέβαια, έτσι, στην προκειμένη ναι, περίπτωση. Σίγουρα, οπωσδήποτε. Αλλά είναι βέβαιο ότι αν κάποιος ιερέας προσπαθήσει να δημιουργήσει θέμα, τότε θα γίνουμε θέμα στα κανάλια. Έτσι, τα δελτία ειδήσεων θα ασχολούνται με τον ιερέα που δεν επέτρεψε σε κάποιο παιδί να συμμετέχει στην Ορθόδοξη λατρεία, αν και μουσουλμάνος. Το λέτε γιατί έχετε προφανώς κάποια τέτοια εμπειρία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έχουν γίνει πολλές φορές γεγονότα και επεισόδια. Μάλιστα. Να πούμε λίγο για τα άμφια. Να πάμε λοιπόν στα άμφια, γιατί τα σκεύη το καταλαβαίνω. Τα άμφια, υπάρχει κάτι διαφορετικό όταν γίνεται η Θεία Ευχαριστία, οι ευχές και τα λοιπά, φοράει κάτι άλλο ιερέας από αυτά που φοράει στη Θεία Λειτουργία? Όχι, τα άμφια του ιερέα και του επισκόπου και του διακόνου έχουν μια συνάφεια μεταξύ τους. Ξεκινάμε καταρχήν από το στιχάριο, το οποίο είναι το βασικό λειτουργικό άμφιο στις μέρες μας. Μετά είναι στον διάκονο, είναι το ωράριο, το οποίο ωράριο το ζώνεται ο διάκονος, ο οποίος είναι ο υπηρέτης της λατρείας, έτσι. Mm-hmm. Το βλέπουμε δηλαδή την ώρα που απαγγέλλεται το Πάτερ ημών ή λέει ο ιερεύς το πρόσωπο μετάγει της Αγίας, ο διάκονος που λειτουργεί ζώνεται το ωράριο του στη μέση, σφίγγει δηλαδή τη μέση του για να πάει μέσα να διακονήσει και να υπηρετήσει, όπως και εμείς θέλουμε να κάνουμε μια δουλειά και φοράμε ζώνη στη μέση μας για να αντέξουμε, ή κατά τον Άγιο Χρυσόστομο ζώνονται την μέση τους για την πορεία προς τα έσκατα, προς τη Βασιλεία. Οι Εβραίοι λέει όταν ήταν στην πορεία προς την γη της Επαγγελίας, όταν κάθονταν να φάνε το μεσημέρι, δεν έλυναν το ζωνάρι τους, δεν έλυναν τη ζώνη τους, για να είναι έτοιμοι συνεχώς προς την πορεία, προς την πεζοπορία. Έτσι και ο διάκονος ζώνεται το ωράριό του για να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι προς τα έσχατα, προς τη Βασιλεία του Θεού, και βεβαίως για λόγους πρακτικούς πάλι να μπορεί να υπηρετήσει μέσα στη Θεία Ευχαριστία, δηλαδή να το αναθέσει ο ιερεύς, να βάλει τις μερίδες μέσα στο Άγιο Ποτήριο, να δώσει το ζέον για να τοποθετηθεί μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Για λόγους πρακτικούς χρησιμοποιούσε τον τρόπο αυτό, ας πούμε. Το ωράριο τώρα, στην περίπτωση που ο διάκονος γινόταν πρεσβύτερος, το ίδιο άμφιο ήταν αυτό που από ωράριο γινόταν επιτραχύλιο, δηλαδή το έφερε ο ιερέας επί των τράχυλων, γύρω από το λαιμό του, και είχε δηλαδή δύο λωρίδες, δύο ταινίες μπροστά του. Με την πάροδο του χρόνου αυτές οι ταινίες ενώθηκαν με κουμπάκια για να είναι ένα συγκεκριμένο άμφιο. Το ίδιο δε άμφιο, ωράριο επιτραχύλιο, γίνεται στον επίσκοπο ομόφορο. Είναι βασικά το άμφιο αυτό που διαφοροποιούσε μάλλον τους κληρικούς από τον υπόλοιπο λαό. Όλος ο άλλος ο κόσμος, οι πρώτοι χριστιανοί ας πούμε, φορούσαν το στιχάριό τους, ήταν τα ρούχα τους, φορούσαν και το φελόνι τους.
Ο Άγιος Παύλος, ο Απόστολος Παύλος κάπου ξεχνάει το, νομίζω στην Τροάδα, το φελόνι του και στέλνει επιστολή και λέει, σας παρακαλώ όταν ξαναβρεθούμε φέρτε μου και το φελόνι μου. Ήταν δηλαδή ο μανδύας τους, αυτή η μπέρτα που έχουν σήμερα οι ιερείς. Ήταν ρούχο δηλαδή όλων των ανδρών, όλων των λαϊκών. Επομένως στιχάριο και φελόνι φορούσαν όλοι οι άνθρωποι. Όταν όμως άρχισε η Εκκλησία να καθιερώνεται πλέον και να καθιερώνει και το λειτουργικό τύπο και το λειτουργικό της όλο να διαμορφώνεται, είπε ότι θα πρέπει οι λαϊκοί να ξεχωρίζουν από τους ιερείς. Οι ιερείς έπρεπε να έχουν κάτι διαφορετικό. Οπότε τους έδωσε το ωράριο στο διάκονο, το επιτραχύλιο στον πρεσβύτερο και το ομοφόριο στον επίσκοπο. Τα παλιά τυπικά μας λένε ότι η χειροτονία του ενός ιερομονάχου σε επίσκοπο λέει φέρει το έμπροσθεν του επιτραχυλίου όπισθεν. Οπότε γίνεται αυτόματα ωράριο. Και οι επίσκοποι βέβαια μέχρι και τον 10ο, 13ο αιώνα, μπορεί και στο 15ο, φορούσαν φελόνιο, δεν φορούσαν τους αρχιερετικούς σάκους. Ο αρχιερετικός σάκος ας πούμε δεν είναι λειτουργικό άμφιο. Τον 12ο με 13ο αιώνα κάποιος αυτοκράτορας του Βυζαντίου έκανε δώρο στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης έναν αυτοκρατορικό σάκο. Ο Πατριάρχης τότε θεώρησε ότι θα μπορούσε αυτό το σάκο εφόσον το βασικό το αρχιερετικό άμφιο ήταν το ομοφόριο να το φοράει αντί για φελόνι. Έτσι λοιπόν καθιερώθηκε ο αρχιερετικός σάκος. Το φορούσε τρεις φορές το χρόνο, στις μεγάλες γιορτές, μετά πέντε, μετά κάποιοι άλλοι πατριάρχες και αρχιεπίσκοποι και τα λοιπά ζήλωσαν τη δόξα του σάκου και ζήτησαν να τους παραχωρηθεί και έτσι μέχρι τον 16ο περίπου αιώνα όλοι οι επίσκοποι άρχισαν να σακοφορούν, να φορούν δηλαδή σάκο και το φελόνιο παρέμεινε ως αποκλειστικό άμφιο των πρεσβυτέρων. Και σήμερα ακόμη πολλές φορές βλέπουμε μερικούς έτσι επισκόπους όταν λειτουργούν σε μικρά πανηγύρια ή σε μοναστήρια κτλ. Σε ιδιαίτερες συνθήκες να λειτουργούν με το φελόνιο τους και είναι πάρα πολύ όμορφο το ιερατικό φελόνιο ας πούμε. Είναι χαρακτηριστικά ότι ο αείμνηστος Κοζάνης Διονύσος που ήταν ένας πάρα πολύ σοφός άνθρωπος και πολύ ευρυθής στα λειτουργικά πράγματα έλεγε πως αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα όταν πάω σε ένα χωριό με 15 γριούλες και 5 γέροντες να εμφανίζομαι σαν αυτοκράτορας με τον αυτοκρατορικό μου σάκο και με την μήτρα. Και η μήτρα επίσης δεν ήταν άφιο ας πούμε των επισκόπων, ήταν των αυτοκρατόρων. Αλλά όταν μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης ο Πατριάρχης ήταν συνήθως και εθνάρχης, ήταν δηλαδή βασιλεύς και ιερεύς μαζί, τότε άρχισε αυτή η χρήση να επεκτείνεται και να συνεχίζεται αυτή η παράδοση. Η οποία είναι νεότερη, δηλαδή πριν από 5-6 αιώνες ας πούμε άρχισαν να καθιερώνονται γενικώς. Και που στη Ρωσία το έχουν παρακάνει επίσης, οι πρωτοπρεσβύτεροι. Στη Ρωσία πια οι ηγούμενοι και όλοι οι αρχιμανδρίτες να φορούν... Φοράνε και μήτρα. Τη μήτρα, ναι. Τέλειωσε η εκπομπή όμως, δεν ξέρω αν είναι κάτι που θέλετε να πείτε, κύριε καθηγητά. Ναι, νομίζω είπαμε αρκετά, βέβαια υπάρχουν, η λατρεία είναι ένα πέλαγος, πόσο και να κολυμπάς, ποτέ δεν την τελειώνεις, δεν τελειώνεις αυτό το πέλαγο, δεν φτάνεις σε μια άκρη. Έχει πάρα πολλά και όμορφα και ενδιαφέροντα στοιχεία, κυρίως αυτό που λείπει σήμερα από εμάς είναι αυτή η έλλειψη της αισθητικής της λατρείας. Όλα τα λειτουργικά πράγματα είναι συνδεδεμένα με την σωτηρία του κόσμου. Ακόμη και αυτά τα απλά πράγματα, τα άμφια, οι σταυροί, τα λειτουργικά σκεύη, όλα πρέπει να είναι φτιαγμένα με μέτρο που να μαρτυρούν και τον ελληνοπρεπή τρόπο που αντιμετώπιζαν πάντοτε οι Έλληνες με μια λιτότητα και με μια αρχοντιά αυτά τα πράγματα. Και θα πρέπει να πούμε ότι από τη στιγμή που κάποια πράγματα στη λατρεία μας αρχίζουν και αυτονομούνται αισθητικά, δηλαδή ο καθένας νομίζει ότι μπορεί να λειτουργεί κατά την δική του αντίληψη και να τα βλέπει τελείως υποκειμενικά τα πράγματα, αυτό θα λέγαμε ότι είναι μια πληγή για την εκκλησιαστική μας πραγματικότητα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας αργότερα και δεν θα ξέρουμε πώς θα μπορέσουμε να το επιλύσουμε.
που πολύ, Θεός, ο Χριστός, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι πρόσωπα τα οποία κοινωνούν μαζί μας μέσα από την τάξη. Ο Θεός όταν έκανε τον κόσμο χάρηκε αυτή την ομορφιά του κόσμου και είπε ότι έγινε ο κόσμος καλός λίαν. Να είστε καλά κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ. Κοντά μας ήταν ο κύριος Τρίφων Τσομπάνης, καθηγητής στη Λογική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστιακά σκεύη και άμφια το σημερινό μας θέμα. Ακούσατε την εκπομπή Λειτουργικά Θέματα με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε. Στο Κέντρο η Σύγχρονη Φυσικοθεραπεία με 40 χρόνια εμπειρίας παρέχονται θεραπευτικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου το πολύ με 6 συνεδρίες. Ο Γιώργος Χατζηθεοδωρίδης και οι έμπειροι συνεργάτες του αποτελούν εγγύηση για το καλύτερο αποτέλεσμα. Καλέστε τώρα και κλείστε ραντεβού στο 210-7754-051. Εκκλησιαστικό δίκαιο υπό το φως της κανονικής παραδόσεως του Βλασίου.